Ο Γιάννης Ατζακάς, με τη γεμάτη ευαισθησία, δύναμη και αμεσότητα γραφή του, έχει αφήσει ήδη βαθύ αποτύπωμα στη νέα ελληνική λογοτεχνία. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, φίλοι και θαυμαστές του λογοτέχνη άκουσαν τον συγγραφέα να μιλάει με σεμνότητα για το αφιέρωμα της Ένωσης Λογοτεχνών και για το έργο του στα γράμματα. Είναι για το όλο έργο μου. Ούτε πολύ είναι και δεν μπορώ να ξέρω και πόσο καλό είναι. Πάντως είμαι σε μεγάλη μηχανία. Όταν είναι ένα βιβλίο, είναι εύκολος ο ρόλος του συγγραφέα. Μιλάει για το βιβλίο. Τώρα, τι να πω για όλα τα έργα μου. Είναι ένα αφιέρωμα. Αισθάνομαι μηχανία και συγκίνηση και χαρά. Αρχίζουμε μια συνεργασία σήμερα με την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη. Επιλέγουμε πρόσωπα της εταιρείας μας που θέλουμε να τιμήσουμε μαζί. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η πρώτη μας επιλογή είναι ο Γιάννης Ατζακάς. Είναι ένας άνθρωπος που ζει και γράφει στην πόλη μας, πολύ χαμηλών τόνων και πολύ υψηλού επίπεδου. Άρα ήταν ένας καλός λόγος να τον επιλέξουμε. Έχει γράψει πολλά ωραία μυθιστορήματα. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο το έγραψε στα 66 του και στα 67, όταν έγραψε το δεύτερο, πήρε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Η γλώσσα του είναι θαυμάσια, έχει πάρα πολλά στοιχεία της θασίτικης ντοπιολαλιάς και έχει και μια ειλικρίνεια όλο το έργο του. Δεν είναι καθόλου φανατικός, ακόμα και όταν μιλάει για τις παιδουπόλεις, αποστασιοποιημένα μιλάει. Διπλωμένα φτερά, Θολός Βυθός και Φώσεις Φωνιάς είναι μια τριλογία. 8 χρόνια ο ήρωας στο νησί του, στη Θάσο, εποχή εμφυλίου πολέμου, 6 χρόνια Παιδόπολη Φρυδερίκης και 2 χρόνια σε μια παράγκα του θείου του, άλλα 8, έγκλειστα χρόνια βέβαια, δύσκολα. Και μετά το τρίτο βιβλίο, το Φώσεις Φωνιάς, είναι η επιστροφή στο νησί, ο Νόστος, όπου είναι έφηβος ο ήρωας και προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή, να προχωρήσει οι προσδοκίες του. Υπάρχει ένα ακόμα για τα στρατόπεδα ημιολυγών της δικτατορίας, των χαρακτηρισμένων δηλαδή δημοκρατικών στρατιωτών που τέλος πάντων τους είχαν γίνει να τους αναμορφώσουν. Ο Γιάννης Ατζακάς αποφύτησε το 1966 από τη Φιλοσοφική Σχολή και μετά το 1975 εργάστηκε στην ιδιωτική και δημόσια μέση εκπαίδευση. Τα διπλωμένα φτερά ήταν το πρώτο πεζογράφημα που δημοσίευσε το 2007 και ένα χρόνο αργότερα τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος με το Θολό Βυθό.